Η Ρωσία δεν θα σταματήσει τον πόλεμο και μάλιστα έχει σκοπό να καταλάβει ακόμα πέντε ρωσόφωνες περιφέρειες της Ουκρανίας μέσα στο 2024, αναφέρει έκθεση της Βρετανικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας, η MI6. Για να το πετύχουν αυτό μάλιστα θα εμπλέξουν ένα εκατομμύριο προσωπικό. Εν συνεχεία θα ενσωματώσουν και αυτές τις περιφέρειες το Ρωσικό Εθνικό Κορμό. Αυτές είναι οι συνέπειες της αποτυχίας της Ουκρανικής Αντεπίθεσης, η οποία έχει κοστίσει τον ανθό του Ουκρανικού στρατού με μηδενικά αποτελέσματα για το Κίεβο. Οι Ρώσοι το 2024 για να επιτύχουν την κατάληψη της Χερσόνας, του Μικολάγεφ, της Οδυσσού και άλλων δύο περιφερειών πέρα από το 1 εκατομμύριο προσωπικού θα εμπλέξουν και 100 αρματαμάχης τέταρτης γενιάς τη 14 αλλά και νέες εκδόσεις των UAV και ορούμενων πυρομαχικών, που άλλαξαν τη ροή του πολέμου υπέρ της Ρωσίας τους τελευταίους έξι μήνες. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ρωσία δεν σκοπεύει να σταματήσει στην κατοχή μόνο τεσσάρων ουκρανικών περιοχών. Η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει πέντε ακόμη περιοχές της Ουκρανίας και αυτό είναι το ελάχιστο. Εάν οι εχθροπραξίε συνεχιστούν το 2024, η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει άλλες πέντε περιοχέ. Σύμφωνα με την MI6, η διοίκηση του ρωσικού στρατού προετοιμάζει μια επίθεση, η οποία θα ξεκινήσει όταν εξασθενήσει η αντεπίθεση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.